Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι νικές διαδρομές στην Άουσα της Πάρου. Ο Σύλλογος Γυναικών Άουσας, ο πολύ δραστήριος Σύλλογος Γυναικών Άουσας, με τη βοήθεια της δημοσιογράφου Νίκης Μηταρέα, μαζί με την βοήθεια της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, αλλά και του Δήμου Πάρου, διοργάνωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτή την εκπληκτική γιορτή για το παριανό κρασί. Παριανό κρασί και παριανό τυρί φέτος ήταν το θέμα. Και αυτό που μου άρεσε ακόμα περισσότερο ήταν ότι είχαμε και πολλές συνταγές. Όλα τα μέλη του συλλόγου δημιούργησαν συνταγές με παριανό κρασί, γιατί το 80% των τοπικών συνταγών βασίζονται στο κρασί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνταγή που έδειξε ο Μανώλης ο Σαρής. Πήρε μια παραδοσιακή συνταγή, το παριανό ραφιόλι, ένα αγαπημένο μας γλυκό, και το προχώρησε λίγο παραπάνω και έκανε μια πάρα πολύ ωραία αλμυρή εκδοχή του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Να σου πω αυτά που έχω μέσα στην καρδιά. Ξέρετε όλοι, το Νότιο Αιγαίο έχει χαρακτηριστεί γαστρονομικός προορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2019. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις και άλλες πολλές παράλληλα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προβάλλουν την κουζίνα του Αιγαίου μας και προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα. Σε ξέρει και σε βρήκα ξαφνικά στην Κύπη.